Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην ελληνική εκπομπή του Ομογένεια TV και του καναλιού 31 και για φέτος μια μεγάλη χρονιά, το 2023 αναμένουμε. Ευχόμαστε όλοι να την περάσουμε ευχάριστα και χαρούμενα και υγιέστατα. Φέτος έχουμε πάρα πολλές και ωραίες εκπομπές από ολόκληρο το συνεργείο του καναλιού και επίσης θα έχουμε ενημερωτικές και διασκεδαστικές εκπομπές. Ασφαλώς, ο χορηγός Αθηνάς Deli Preston Market, το παντοπολείο της Αθηνάς, θα είναι ο κύριος χορηγός της χρονιάς, ολόκληρης της χρονιάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα αρχίσουμε αυτή την πρώτη εμφάνισή μας για τον Γενάρη να κάνουμε μια μικρή διαδρομή στην πάρα πολύ όμορφη περιοχή της νότιο-δυτικής Βικτόριας, δηλαδή περιφέρειας του Λόν, Apollo Bay και προς το Port Campbell. Θα κάνουμε μια διαδρομή του μεγάλου ωκεάνιου δρόμου. Είναι μια διαδρομή, φίλοι μου, που αρχίζει από το Torquay, Anglesey και τελειώνει λίγο μετά το Port Campbell, μια διαδρομή 240 χιλιόμετρα περίπου. Και σε αυτή τη διαδρομή θα δούμε κάτι φανταστικά τοπία. Θα δούμε τις πανέμορφες ακτές της Δυτικής Βικτόριας. Πολλοί θα τις έχετε ασφαλώς δει, αλλά είναι ευκαιρία και για πάρα πολλούς από τους θεατές μας να την παρακολουθήσουν για πρώτη φορά και επίσης από το διαδίκτυο που θα μας δουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας κάνουμε αυτή το mini ντοκιμαντέρ, ας το πούμε, από την περιοχή της νότιο-δυτικής Βικτόριας, που είναι μία από τις πιο όμορφες στην Αυστραλία. Ασφαλώς η Αυστραλία είναι μεγάλη και απέραντη, με πάρα πολύ, πάρα πολύ πανέμορφα σημεία. Ας πάμε για να δούμε για λιγάκι. Η Great Ocean Road, ο μεγάλος ωκεάνιος δρόμος, είναι μια διαδρομή 240 χιλιόμετρων έξω από τη Μελβούρνη, παράλληλα στη πιο εντυπωσιακή ακτογραμμή του κόσμου. Έτσι μας λένε όλοι. Ένα δρόμο με θέα, από τη μία με τις καταπράσινες πλαγιές των βουνών της οροσειράς του Otway και με δάση βροχής και από την άλλη με υπέροχες δραματικές εικόνες από απόκρημνα βράχια που χτυπούν θεόρατα αφηνιασμένα κύματα και παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς να ξεπροβάλλουν μέσα στη θάλασσα. Εδώ μνημεία, αξιοθέατα και έργα τέχνης είναι ένα. Αυτό είναι η φύση. Ο μεγαλύτερος δρόμος μνημείου πολέμου του κόσμου εκτείνεται κατά μήκος νότιο-ανατολικής ακτής της Αυστραλίας και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1918. Ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1932. Στην κατασκευή του έλαβαν μέρος 3.000 εργάτες βετεράνοι του πολέμου και ήταν ένας τρόπος για να βρουν εργασία οι στρατιώτες που γύρισαν από τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα να τιμηθούν και οι πεσόντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρώτο τμήμα που ένωνε τη Λόρν με το ανατολικό κομμάτι τελείωσε το 1922. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το επόμενο, συνδέοντας το Λόρν με το Cape Python και τέλος με το Apollo Bay, και με αυτό τον δρόμο βρήκαν από τον αποκλεισμό και βγήκαν η Λόρν και άλλες παράκτιες πόλεις, για τις οποίες ως τότε μόνο διαθαλάσσιο ήταν ο ευκολότερος τρόπος προσέγγισης. Η διαδρομή των 240 χιλιόμετρων ξεκινάει από τη Μελβούρνη και περνάει από το Τζιλόνγκ 56 χιλιόμετρα, με πρώτη πόλη του μεγάλου ωκεάνιου δρόμου είναι το Torquay, ύστερα από 40 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο Bells Beach, στο Anglesey, στο Λόν και Python και Apollo Bay, όπου έχουμε την βάση μας σήμερα. Μεταξύ των οροσειρών Otway και του κόλπου Lutet βρίσκεται η πόλη Λόρν, η διασημότερη του μεγάλου ωκεάνιου δρόμου. Με πληθυσμό 1.000 κατοίκων, ήταν η πρώτη περιοχή που χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας ως τόπος ιδιαίτερης σημασίας και φυσικού κάλους πριν από 100 χρόνια.
Αναφερόμενοι κυρίως στο δάσος Angahook Lorne, μεταξύ Anglesey και Lorne βρίσκεται το Angahook Lorne State Park με έκταση 22.000 εκτάρια, 7 χώρους κάμπινγκ αλλά και αρκετές διαδρομές στη φύση που βρίθει άγριας ζωής. Η Φιλίγκα Ταπανούντ, οι άνθρωποι του βασιλιά Παπαγάλου του ακροατηρίου Ότουα ήταν οι κάτοικοι της περιοχής προτού οι Ευρωπαίοι αρχίσουν να μετακινούνται στα μέσα του 1850 γύρω από το Λόρν. Πρώτος ήταν ο Βίλιαμ Λίντζι που εγκαταστάθηκε το 1849. Τότε ο Λόρν αποκαλούνταν Λούτιτ Μπέι προς τιμήν του καπετάνιου Λούτιτ που βοήθησε να μεταφερθεί το φορτίο ξυλίας από ένα ναυαγισμένο παλιό πλοίο στην περιοχή το 1841. Άλλαξε όμως το όνομά της Λόρν μετά το γάμο του Μαρκισίου της Λόρν της Σκωτίας με την κόρη της Βασίλισσας Βικτωρίας το 1870. Φανταστείτε πώς μπορεί να ήταν η Λόρν κατά τη δεκαετία του 1860 όταν οι επισκέπτες έφταναν μετά από μακρύ κουραστικό ταξίδι με τα κάρα από τις οροσειρές του Ότουαϊ για να καταλύσουν για παραθερισμό στα ξενοδοχεία της πόλης. Μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Απέχοντας 96 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Μελβούρνης, το Torquay είναι ο πρώτος σταθμός στο μεγάλο ωκεάνιο δρόμο και δημοφιλές παραθεριστικό κέντρο από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι έφτασαν στις αρχές του 19ου αιώνα, εκτοπίζοντας τους αυτόχθονες Wathabarung και η πόλη ονομάστηκε Torquay ως ανάμνηση του ομώνυμου επίσης δημοφιλούς παραθεριστικού κέντρου του Devonshire της Αγγλίας. Σήμερα το Torquay ανήκει στη βιομηχανία του Surf, όπου μεγάλες εταιρείες έχουν εργοστάσια αλλά και πολλά καταστήματα στην πόλη και επίσης δίπλα από το κέντρο επισκεπτών βρίσκεται το Surf World Australia Surfing Museum, το μουσείο για τους φανατικούς του αθλήματος αυτού. Κορυφαίο αξιοθέατο οι παραλίες της πόλης, η Fisherman's Beach και Back Beach, που διαθέτει και ναυαγοσώστες τους καλοκαιρινούς μήνες, προσφέροντας κυρίως για οικογένειες. Η διάδοση του σέρφινγκ έκανε διάσημο το Torquay και πέρα από την Αυστραλία. Όσοι είχατε δει την ταινία του 91 η κόψη του κύματος Point Break με τον Keanu Reeves και Patrick Swayze, σίγουρα θα θυμόσαστε την καταπληκτική παραλία με τα μεγάλα κύματα. Και πρόκειται για την φημισμένη Bell's Beach, τη διασημότερη ίσως παραλία των σέρφερ, όπου πανύψηλα βράχια αποτελούν το φόντο των ψηλών κυμάτων της παραλίας. Εδώ να σας πω ότι διοργανώνεται και το Bell's Easter Classic, μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις των σέρφερ ανά τον κόσμο. How are you picking the delicious? You ate half the fun. Yeah, you ate. Oh, that's right, it was me. Στο Εθνικό Πάρκο Port Campbell, στην πολιτεία της Βικτόριας, υπάρχουν μέσα στη θάλασσα 8 βραχώδεις σχηματισμοί που είναι γνωστοί με την ονομασία 12 Απόστολοι. Οι δυνάμεις της φύσης δημιούργησαν τους σχηματισμούς αυτούς 10 με 20 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι άνεμοι και η θάλασσα διάβρωσαν σιγά σιγά τον ασβεστόλιθο στην ακτογραμμή της περιοχής δημιουργώντας σπηλιές. Καθώς η διάβρωση συνεχιζόταν, οι σπηλιές μετατράπηκαν σε κάμαρες οι οποίες αργότερα κατέρευσαν και έτσι σήμερα υπάρχουν οι βράχοι μέσα στη θάλασσα, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 50 μέτρα ο καθένας. Δίπλα από την ακτίο που βρίσκονται οι 12 Απόστολοι περνά ο μεγάλος ωκεάνιος δρόμος Great Ocean Road.
Οι 12 Απόστολοι βρίσκονται 275 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης και αποτελούν ένα από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Αυστραλίας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μικρή περιοδία στα νοτιοδυτικά της όμορφης Βικτόριας της απέραντης Αυστραλίας με τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου μεταξύ άλλων. Καλή εβδομάδα!
Παρασκευή έλαβαν μέρος 3